ότι η επιλογή ή η επιλογή του συμπαρατάτου δημότη είναι μια διαδικασία συνενετική, έτσι τη θέλει και ο νόμος, γι' αυτό και βάζει αυξημένη πλειοψηφία. Εγώ ρωτάω το σώμα, αλλά και απευθύνομαι και στους Κορίνθιους. Βλέπει κανένας ότι σε αυτή την πόλη, μετά τις δημοτικές εκλογές, υπάρχουν όλες τις συνθήκες για να εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο συμπαραστάτου του Δημότη? Δεν βλέπουν κάποιοι ότι αυτό εμφανώς δεν υπάρχει στην αίθουσα, εμφανώς κλίμα συνένεση δεν υπάρχει, υπάρχει από μία μερίδα της μειοψηφίας, ατιμίζω με μειοψηφία, μία αντίδραση πρωτόγνωρη, μία αμφισβήτηση σημερινής Δημοτικής Αρχής. Για ποιο συμπαραστάτη του Δημότη να εκλέξει το Δημοτικό Συμβούλιο? Και ακόμα και ο τρόπος που εισήχθη στη δημόσια συζήτηση ήταν απαράδεκτος και δεν προωθεί την εκλογή συμπαραστάτη του Δημότη. Εισήχθη με καταγγελτικό λόγο από Δημοτικό Σύμβουλο της Μειοψηφίας, που ουσιαστικά έβαζε τις βάσεις, αυτός ο καταγγελτικός λόγος, να μην υπάρξει καμία απόφαση θετική. Εισήχθη με πρόταση που επιστράφηκε από αυτό στην οποία απευθύνθηκε η πρόταση, από τον κύριο Γιώτη τον Κώστα. Επιστράφηκε. Και εγώ θεωρώ ότι επιστράφηκε για πολλούς λόγους, αλλά και για αυτούς που αναφέρω σήμερα. Ο τρόπος ο οποίος δημοσιοποιήθηκε αυτό το θέμα, ο τρόπος που άνοιξε η συζήτηση. Αυτή η συζήτηση ανοίγει με συνένεση για να βρεθεί πρόσωπο που μπορεί να υπηρετήσει αυτό το θεσμό. Πρόσωπο που γνωρίζει τα θέματα της αυτοδιοίκησης, που αν θέλετε είναι κοντά στην αυτοδιοίκηση, έχει μια δραστηριότητα στην αυτοδιοίκηση και μπορεί να παίξει αυτόν τον ρόλο. Τέτοιο πρόσωπο σε δημόσιο διάλογο μέχρι σήμερα δεν έχει πει. Για ποιες λοιπόν συνθήκες όριμες μιλάτε, όταν εδώ κάποιοι σύμβουλοι της μειοψηφίας δεν αναφέρουν τον σημερινό δήμαρχο με το όνομά του, δήμαρχη. Δεν αμφισβητούν ακόμα και σήμερα. Την Πέμπτη είχαμε διαδικασία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Για ποια συνένεση μιλάμε σήμερα σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο? Αλλά από τη στιγμή που κάποιοι καταγγελτικά το βάζουν, εγώ για να αποδείξω ότι δεν υπάρχει συνένεση, κύριε Πρόεδρε, βάλτε. Αφού κάποιοι πιστεύουν ότι είναι όριμες συνθήκες, βάλτε το θέμα προς συζήτηση. Συμπληρωματικά λοιπόν σας λέω ότι δεν υπάρχουν χρονολογικοί. Δεν υπάρχουν χρονικά όρια. Ήδη και ο αρμόδιος υπουργός είπε πρόσφατα στη συνέντευξή του ότι ακόμα και τα όρια τα οποία βγαίνουν από τον χρόνο, από το νόμο, είναι ενδεικτικά. Δεν είναι, το λέει και στην Τίπριο, λοιπόν, είναι ενδεικτικά. Λοιπόν, εμείς θέλαμε αυτό που πεθυνόταν να διαχειριστούμε. Την προηγούμενη δημοτική περίοδο, πάω ότι συνήθισαν πολύ καλύτερες, δεν καταφέραμε να εκλέξουμε συνήγορο του Δημότη. Λοιπόν, εγώ δεν θα κάνω καμιά πρόβλεψη, αλλά θα καλέσω τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να ξεκινήσει λοιπόν τη διαδικασία. Προημερήσιας διάταξης τέθηκε ένα θέμα από την μείζωνα μειοψηφία και συγκεκριμένα από τον κύριο Νανόπουλο σχετικά με το συμπαραστάτη του Δημότη. Να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή τι γίνεται με το συμπαραστάτη. Ο θεσμός αυτός πρωτοπροβλέφθηκε σε διάταξη νόμου στον 3852, το νόμο του Καλλικράτη με το νόμο Ραγκούση. Ήταν ένας πρωτοποριακός θεσμός για τα δεδομένα εκείνης της εποχής τουλάχιστον. Εμείς ως Δήμος Κορινθίων, παρά το γεγονός ότι είχα μια πολύ καλή χημεία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν καταφέραμε να εκλέξουμε συμπαραστάτη του Δημότη, για πολλούς και διαφόρους λόγους, δεν είναι του παρόντος και δεν ενδιαφέρει η σημερινή συγκυρία. Βέβαια, από τους 325 Δήμους σε όλη τη χώρα, την προηγούμενη τουλάχιστον περίοδο, τώρα δεν έχω ενημέρωση, ίσως είναι και λιγότεροι, δεν κατάφεραν να εκλέξουν συμπαραστάτη του Δημότη πάνω από 30 Δήμους σε όλη τη χώρα. Και αυτό γιατί. Προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν είχε οριμάσει ο θεσμός και κατά δεύτερο λόγο διότι σωστά ο νόμος προέβλεπε αυξημένη πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτές οι πλειοψηφίες δεν έγιναν πράξη στα Δημοτικά Συμβούλια και προφανώς δεν θεώρησαν ότι ο θεσμός αυτός ήταν όριμος τότε για να προχωρήσει. Γιατί διαφορετικά σε κάθε περίπτωση θα μπορούσαμε να βρούμε ένα άτομο το οποίο να είναι στο Δήμο και να λύνει προβλήματα των δημοτών. Αυτή είναι η ουσία. Δεν είναι να πάρεις ένα άτομο, να το έχω, να το πληρώνω έναν ακόμα εργαζόμενο. Ο θεσμός δεν είναι αυτός. Και γι' αυτό σε όλη την Ελλάδα βλέπετε από τους 325 Δήμους την προηγούμενη τετραετία
δεν περπάτησε παρά μόνο σε 30. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και στις περιφέρειες. Τώρα, ακούσαμε από τον συνάδελφο τον κύριο Πανταζή μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν θυμάμαι αν το είπε στην προηγούμενη συνεδρία του Συμβουλίου, δεν το θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Πάντως στα μέσα ενημέρωσης το έθεσε ότι θα πρέπει ο Δήμος Κορινθίων να προχωρήσει αυτόν τον θεσμό. Δεν θα κάνω τα σχόλια, γιατί είπε και κάποια σχόλια κατά της Δημοτικής Αρχής. Εν πάση περιπτώσει, δικά του είναι, εγώ δεν θα τα αξιολογήσω. Και πρότεινε μάλιστα ως συμπαραστάτη του Δημότη τον αξιότιμο συνάδελφο και προσωπικό μου φίλο, αν θέλετε, τον κύριο Κώστα Γιώτη. Ποιος είναι και έμπειρος αυτοδιοικητικός και αξιόλογος επαγγελματίας και πολύ αξιόλογη οικογενειακή κατάσταση στα δρόμενα της Κορίνθου. Βέβαια, κύριος Γιώτης, όπως ενημερώθηκα πάλι από τα ΜΜΕ, αρνήθηκε αυτή την ιδέα, δεν την θεωρεί. Θεωρεί ότι είναι ενεργό επαγγελματικό στέλεχος, θεωρεί ότι είναι ενεργός πολίτης και